Γεια σε όλους σας, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά και σήμερα έχουμε ένα νέο βίντεο. Ένα νέο βίντεο που θα κάνει εντύπωση. Πρέπει να παραδεχτώ πως εδώ και αρκετό καιρό μου ζητάτε ένα βίντεο χαμένα ταλέντα. Το δεύτερο βίντεο της σειράς χαμένα ταλέντα, αυτό που βλέπετε δηλαδή αυτή τη στιγμή, άργησε πολύ καιρό να βγει, αφού το πρώτο βίντεο που είχα μιλήσει για τον Μάριο Μπαλοτέλη ανέβηκε στις 10 Νοεμβρίου του 2021. Στα χαμένα ταλέντα θα αναφέρω ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν τεράστιο μέλλον, τεράστιο ταλέντο και έδειχναν πως θα γίνουν μεγάλα ονόματα στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Αλλά τελικά, είτε εξαιτίας κάποιου άλλου, είτε εξαιτίας του εαυτού τους, δεν προχώρησαν τόσο πολύ. Ναι, και θα μου πείτε γιατί Γιώργο άργησες τόσο πολύ να ανεβάσεις το δεύτερο μέρος του βίντεο. Άργησα γιατί πίστευα πως η ποιότητα που είχα τότε, αλλά και ο τρόπος που έφτιαχνα τα βίντεο, δεν ήταν αρκετά καλά για να φτιάξω τέτοιου είδους θεματολογίες. Τώρα λοιπόν πιστεύω πως έχω και τα υλικά, έχω και τις γνώσεις στο edit για να φτιάξω ένα αξιοπρεπές βίντεο χαμένα ταλέντα, το οποίο θα το ευχαριστηθείτε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Και μιας και είπα μείνετε συντονισμένοι, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να βλέπετε όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζω και όλες τις νέες θεματολογίες που δημιουργώ. Πιστέψτε με, αυτό το subscribe που παίρνω από εσάς το παίρνω δύσκολα, αλλά στο τέλος της ημέρας βγαίνετε πολύ κερδισμένοι. Τέλος πάντων, σας ζάλισα με τον πρόλογο. Το σημερινό μας βίντεο, χαμένα ταλέντα Λωρίς Κάριους. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος φαινόταν πως θα γράψει ιστορία, αλλά τελικά έγραψε ιστορία για τελείως λάθος λόγο. Ο Λωρίς Βεν Κάριους γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1993 στο Μπίμπεραχ της Βάδης Βιτεμβέργης από τους Κριστίν και Χέραλντ Κάριους. Ο Χέραλντ σκόπευε ο γιος του να γίνει αναβάτης μοτοκρός, όμως υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο. Εκτός από τον πατέρα, μεγάλη επιρροή στη ζωή του νεαρού τότε Λωρίς ήταν και ο παππούς του, ο Λωρίς, ο οποίος του έλεγε «γίνε ποδοσφαιριστής» και τελικά κέρδισε η γνώμη του παππού. Ο Κάριους έπαιξε για την τοπική ομάδα SG Mettenberg και CCV Ulm 1846 πριν ενταχθεί στη Στουτγκάρδη, όπου ανέβηκε στις τάξεις των νέων και εμφανίστηκε για την εθνική ομάδα της Γερμανίας κάτω των 16 ετών εναντίον των Σκοπίων το Σεπτέμβριο του 2008. Το μεγάλο του ταλέντο φαινόταν και γι' αυτό η Manchester City, που τότε είχε αρχίσει να αναπτύσσεται, κάλεσε και αυτόν αλλά και την οικογένειά του για να πάνε στην Αγγλία έτσι ώστε να υπογράψει ένα συμβόλαιο. Οι άνθρωποι της Manchester City τον είχαν δει σε έναν αγώνα της Γερμανίας κάτω των 16 εναντίον του Αζερμπαϊτζάν. Εκεί ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του την 1η Ιουλίου του 2009. Ο Κάριους έπαιξε για τις ομάδες κάτω των 18 και κάτω των 21 της Manchester City, αλλά δεν έκανε μεγάλη εντύπωση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Manchester, αν και οι άνθρωποι του συλλόγου περίμεναν κάτι διαφορετικό. Η Manchester City αποφάσισε γρήγορα και έστειλε δανεικό τον Κάριους στην Mainz το 2011. Ο Κάριους τότε έπαιξε για την δεύτερη ομάδα της Mainz, τη Mainz 2. Στις 11 Ιανουαρίου του 2012 η μετακόμισή του στη Γερμανία έγινε μόνιμη, με τον Κάριους να δεσμεύεται σε διετές συμβόλαιο με οψιόν για τρίτο έτος, που θα επέκτηνε το συμβόλαιό του έως τον Ιούνιο του 2015 με τη Mainz. Ο Κάριους στον ντεμπούτο του με την ομάδα της Mainz έγινε ο νεότερος τερματοφύλακας που έχει αγωνιστεί ποτέ στην Bundesliga για το γερμανικό σύλλογο σε ηλικία 19 ετών και 5 μηνών. Τη σεζόν 2012-13 δεν έπαιξε κανένα άλλο παιχνίδι. Τη σεζόν 13-14 όμως, για κάποιο λόγο έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας της ομάδας. Βέβαια, ο λόγος ήταν προφανής. Ο τύπος, δηλαδή, σε τέτοια ηλικία έπαιζε όπως παίζουν άλλοι στα 28-30. Και δεν εννοώ από θέμα ικανότητας, εννοώ από θέμα εμπειρίας. Φαινόταν από νέα ηλικία ότι θα είναι πολύ καλός παίκτης και γι' αυτό τον Ιανουάριο του 2015 υπέγραψε με τη Mainz ένα τριετές συμβόλαιο. Ο Κάριους ήταν πάντα παρόν τη σεζόν 2015-16, κρατώντας 9 φορές ανέπαφη την αιστεία του. Σε μια ψηφοφορία που έγινε στην Bundesliga, ψηφίστηκε ως ο δεύτερος καλύτερος τερματοφύλακας στη σεζόν 2015-16 με 235 ψήφους, όντας δεύτερος μόνο πίσω από τον Manuel Neuer. Όλο αυτό έκτισε το δρόμο για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Λωρίς Κάριους. Έναν σταθμό ο οποίος ήταν καθοριστικός και με την καλή, αλλά και με την κακή έννοια. Το 2016 ο Jürgen Klopp άρχισε να χτίζει μια νέα Liverpool, μια Liverpool που χρειαζόταν νέους και υποσχόμενους ποδοσφαιριστές. Στις 24 Μαΐου του 2016 ο Κάριους υπέγραψε με τη Liverpool έναντι αμοιβής 4,75 εκατομμυρίων λιρών σε πενταετές συμβόλαιο.
Του δόθηκε η φανέλα με τον αριθμό 1 και στις 24 Οκτωβρίου του 2016, όπως επιβεβαιώθηκε και από τον Γερμανό προπονητή, έγινε ο νούμερο 1 τερματοφύλακας της ομάδας, ξεπερνώντας τον Μινιολέ. Μετά από ένα κακό ξεκίνημα με τη Λίβερπουλ, ο Κάριους βγήκε από την αρχική ενδεκάδα. Σχετικά με αυτή την απόφαση, ο Κλοπ δήλωσε ότι ήθελε να βγάλει τον Κάριους από τη γραμμή βολής και ότι ο Κάριους είναι ένας νέος τερματοφύλακας και έχει περιθώρια να εξελιχθεί και θα το κάνει αυτό. Ο Κάριους στη συνέχεια έδειξε το ταλέντο του, αλλά υπήρχε ένα θέμα. Ένα θέμα ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί σωστά κάποιες καταστάσεις και αυτό ήταν είτε λόγω της απειρίας, είτε λόγω ότι δεν ήθελε να καταλάβει κάποια πράγματα. Αυτό φάνηκε αρκετά τη σεζόν 2017-18, τη σεζόν που χαρακτηρίστηκε ως εφιάλτης. Ο Κάριους κατά τη διάρκεια εκείνης της σεζόν έδειξε πάρα πολύ την απειρία του, κυρίως στο Champions League. Αρχικά σε παιχνίδια όπως αυτό με τη Manchester City και τη Ρώμα. Για όσους είχατε δει εκείνα τα παιχνίδια μπορούσατε να καταλάβετε τα πολλά λάθη που έκανε ο Κάριους που οδηγούσαν σε γκολ της αντίπαλης ομάδας. Για καλό όμως του συνόλου του Κλοπ πήγε στον τελικό. Είτε για κακό, μπορεί να ήταν και για κακό τελικά. Αυτά τα ιδιαίτερα λάθη του Κάριους δεν κόστησαν τόσο πολύ στη Λίβερπουλ, έτσι ώστε να μην φτάσει στον τελικό του Champions League για να αντιμετωπίσει τη βασίλισσα της Ευρώπης, τη Real Madrid. Δυστυχώς όμως εκείνη την ημέρα, το staff, τους ποδοσφαιριστές, τον Κλοπ, τους φιλάθλους, τους υποστηρικτές, τους πάντες, τους περίμενε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Ο Κάριους ξεκίνησε για τη Λίβερπουλ εναντίον της Real Madrid στον τελικό του Champions League του 2018, τον οποίο η Λίβερπουλ τελικά έχασε με 3-1. Ο Γερμανός θεωρήθηκε υπαίτιος για 2 από τα 3 γκολ που δέχτηκε η Λίβερπουλ, το πρώτο και το τρίτο. Στο πρώτο η ρήψη του μπλοκαρίστηκε από τον Καρίμ Μπενζεμά και κατέληξε στα δίχτυα της Λίβερπουλ. Στο δεύτερο χειρίστηκε λάθος το σουτ του Γκάρεθ Μπέιλ με ένα τελείως λάθος μπλοκάρισμα. Μετά το τέλος του παιχνιδιού άρχισε να κλαίει και να ζητάει συγγνώμη από όλους, από τους συμπαίκτες του, από τους φίλους της ομάδας, λέγοντας πως έχασαν τον τελικό εξαιτίας του. Αυτό όμως δεν ήταν το χειρότερο για την ψυχολογία του Κάριους. Μετά τον αγώνα, ο Κάριους έλαβε διαδικτυακές απειλές θανάτου, κυρίως στο Twitter, κάτι που όθησε την αστυνομία του Merseyside να ξεκινήσει έρευνες. 5 ημέρες αργότερα, ο Κάριους υποβλήθηκε σε εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης. Οι γιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε υποστεί διάσηση από τον αγώνα στο κεφάλι του, σύμφωνα με πληροφορίες από τον Σέρχιο Ράμος λίγα λεπτά πριν από το πρώτο του λάθος. Όπως έχετε καταλάβει, ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν ήταν το μοναδικό θύμα του Ράμος εκείνη την ημέρα. Οι γιατροί ωστόσο δεν προσδιορίσαν την ακριβή στιγμή που έπαθε τη διάσηση. Σύμφωνα με τον γιατρό Ρος Ζαφόντε, ήταν πιθανό η διάσηση να επηρέασε την απόδοσή του. Αργότερα στις 6 Ιουλίου, στην αρχή της pre-season, ο Κλοπ δήλωσε ότι ο Κάριους ήταν 100% επηρεασμένος από τη διάσησή του. «Δεν το χρησιμοποιούμε ως συγγνώμη, το χρησιμοποιούμε ως εξήγηση. Για μένα είναι 100% η εξήγηση. Επηρεάστηκε από αυτό το χτύπημα». Τα απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής του ήταν τόσα πολλά που ο Κλοπ έπρεπε να βγει οπωσδήποτε να το πει δημόσια για να αποδείξει στους φίλους της ομάδας ότι ο Κάριους δεν φταίει σαν ποδοσφαιριστής, αλλά κάτι έγινε μέσα στον αγώνα που τον οδήγησε σε όλο αυτό. Ο Γερμανός coach έδωσε κάποιες ευκαιρίες στον Κάριους, αλλά έβλεπε πως η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή, κυρίως ψυχολογικά. Τον Ιούλιο του 2018 η Λίβερπουλ κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφών για τερματοφύλακα όταν υπέγραψε τον Άλισον Μπέκερ έναντι αμοιβής 62,5 εκατομμυρίων ευρώ, δυνητικά αυξανόμενη στα 72 εκατομμύρια. Ερχόμενος ο Άλισον ήταν σαν μια κλωτσιά στο στομάχι για τον Κάριους, αφού ουσιαστικά υποβιβάστηκε στις θέσεις τερματοφυλάκων, όντας πλέον δεύτερος. Ένα μήνα μετά, στις 25 Αυγούστου του 2018, ο Κάριους εντάχθηκε στο τουρκικό σύλλογο Μπεσίκτας ως δανεικός για 2 χρόνια, με τους Τούρκους να ποντάρουν στην επιστροφή του ως top τερματοφύλακας. Βέβαια, η θητεία του στην Μπεσίκτας δεν πήγε και τόσο καλά. Τον Μάρτιο του 2019 ζήτησε νομική αγωγή κατά της Μπεσίκτας για καθυστερημένη καταβολή μισθών 4 μηνών, που ισχυρίστηκε ότι ο σύλλογος δεν του είχε καταβάλει, και στις 4 Μαΐου του 2020 ο Κάριους τερμάτισε το συμβόλαιό του με την τουρκική ομάδα λόγω συνεχιζόμενων ζητημάτων σχετικά με τους απλήρωτους μισθούς, και αφού συμπλήρωσε τα περισσότερα από τα 2 χρόνια που συμφωνήθηκαν, αποχώρησε. Κάπου εκεί φαινόταν πως ο Κάριους μετά από αυτό το σημείο της καριέρας του θα περάσει αρκετά δύσκολα. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2020 ο Κάριους δόθηκε δανεικός στη γερμανική Union Βερολίνου για τη σεζόν 2020-21 σε μια προσπάθεια της ομάδας να ανέβει επίπεδο. Ναι, προσπάθησε να ανέβει επίπεδο, αλλά το έκανε με το λάθος άνθρωπο.
Μετά από μια διάφορη σεζόν, τον Ιούλιο του 2021, ο Κάριους επέστρεψε στο Λίβερπουλ. Ωστόσο, ο προπονητής Γιούργεν Κλοπ δήλωσε τον Ιανουάριο του 2022 ότι ο Κάριους δεν θα συμπεριληφθεί στην ομάδα και από εκεί και πέρα δεν έκανε άλλες επίσημες εμφανίσεις για το σύλλογο μέχρι και το τέλος του συμβολαίου του. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους επιβεβαιώθηκε από τον Γιούργεν Κλοπ ότι ο Κάριους πλέον δεν θα είναι μέρος της ομάδας. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2022 ο Κάριους υπέγραψε στη Newcastle United με αρχικό συμβόλαιο μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, το οποίο αργότερα παρατάθηκε μέχρι και το τέλος της σεζόν αφού η Newcastle ήταν σε θέση να μην τον θέλει σε βασικό ρόλο. Σε κάποια φάση στην καριέρα του στη Newcastle ο Κάριους έδειξε αυτήν εδώ τη φωτογραφία σε όλους μας. Ήταν πολύ γυμνασμένος και έδινε ελπίδες σε αρκετούς από τους fans του ότι μπορεί και να επιστρέψει. Στις 26 Φεβρουαρίου, παρόλο που δεν είχε κάνει προηγούμενη εμφάνιση με τη Newcastle, ο Κάριους έκανε τον ντεμπούτο του για το σύλλογο στον τελικό του κυπέλου του 2023 σε μια ήττα με 2-0 εναντίον της Manchester United. Ο Pope, λόγω μιας κόκκινης κάρτας που είχε φάει, και ο Ντουμπράφκα, επειδή είχε γίνει κάτι στα διαδικαστικά, είχε παίξει κάποια άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων δεν μπορούσαν να αγωνιστούν και γι' αυτό κάτω από τα δοκάρια πήγε ο Κάριους. Ο αγώνας ήταν ο πρώτος του Κάριους σε 2 χρόνια και ο πρώτος του για αγγλικό σύλλογο μετά τον τελικό του UEFA Champions League το 2018. Παρά το αποτέλεσμα, ο Κάριους επενέστηκε για την αποδοσή του κάνοντας 8 αποκρούσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πλέον ο Κάριους δεν είναι εκείνος ο ελπιδοφόρος νέος τερματοφύλακας γεμάτος ταλέντο. Είναι ένας τριαντάρης που η αντικειμενική του αξία φτάνει τα 1,2 εκατομμύρια και τελικά πλέον δεν έχει ομάδα αφού έληξε και το συμβόλαιό του. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος έκανε πολλά ρεκόρ ως νέο ταλέντο πείθοντας παράγοντες ομάδων αλλά και τον κόσμο, πλέον έχει καταλήξει να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του έχοντας αποτύχει σε διάφορες πτυχές της. Αυτό ήταν το δεύτερο βίντεο της σειράς Χαμένα Ταλέντα. Μια σειρά η οποία θα σας παρουσιάζει ποδοσφαιριστές που είτε απογοήτευσαν εσάς είτε τον ίδιο τους τον εαυτό. Ελπίζω αυτή η σειρά να σας αρέσει όσο αρέσει και σε μένα που τη φτιάχνω. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια άλλους ποδοσφαιριστές που θα θέλατε να δείτε στη σειρά Χαμένα Ταλέντα. Ποδοσφαιριστές που αγαπήσατε, αλλά στην πορεία της καριέρας τους δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.